με τον ερωτισμό του τάγκο, την πολυχρωμία των ξεσηκωτικών μεξικάνικων και βραζιλιάνικων ρυθμών και τα μυστήρια των μεταμφιέσεων να ξεδιπλώνονται μέσα από τις μουσικές, γιορτάζει η κρατική ορχήστρα της Απόκριες με τη δύναμη της αρχαίγονης Διονυσιακής λατρείας. Ο Μύρον Μιχαηλίδης διευθύνει και ο Θεόδωρος Κερκέζος παίζει σαξόφωνο στη δική του μεταγραφή της Tango Suite του Άστορ Πιατσόλα. Ακολουθεί η εισαγωγή από την οπερέτα Candid του Leonard Bernstein και η σύνθεση El Salón México του Aaron Copland. Η συναυλία κλείνει με την μουσική από το σουρεαλιστικό μπαλέτο Το Βόδι στη Στέγη του Νταριούς Μιγιό. Όπως είπε και ο συγγραφέας του έργου, Ζαν Κοκτό, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας πάρουν σοβαρά και αυτό θα είναι η αρχή του τέλους. Στις 17 Φεβρουαρίου στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Ο διεθνώς καταξιωμένος κρουστός Νίκος Τουλιάτος ανοίγει τον κύκλο εργαστηρίων και συναυλιών με θέμα την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική που πραγματοποιείται στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Στον αυτοτελή δίωρο κύκλο κρουστών στις 18 Φεβρουαρίου, 5.30 με 7.30 το απόγευμα, θα γίνει η αποκάλυψη του ρυθμού που κρύβει ο καθένας μέσα του, ανεξάρτητα από την ηλικία και τη μουσική παιδεία που έχει. Το βράδυ στις 8.30 ο μάγος των drumsticks θα παντρέψει τον ήχο του με τη φωνή της αναγνωρισμένης τραγουδίστριας αυτοσχεδιάστριας Νατάσας Μάρε Μουμτζίδου σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι με φωνή, αντικείμενα και κλειδοκύβανο. Στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Η κομπανία Flamenca Algarabia στείνει ένα αυθεντικό μουσικό καφενείο από τη χρυσή εποχή του φλαμέγκο με τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο του φλαμέγκο». Οι χορευτές Βίκτορ Ράμος και Έρικα Πόνθε και η Σίτο Σάντσεθ και Έντγκαρ Λόπεθ Πλατών στο τραγούδι και την κιθάρα δίνουν μέσα από την τέχνη τους αυτό που θεατρικά αποδίδει η Τζίνα Θλιβέρη και αφηγείται στα ελληνικά η Βίκη Νικολαίδου. Την ιστορία, την παράδοση και την εξέλιξη του φλαμέγκο. Στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, στις 9, στο Θέατρο Σοφούλη. Η performance Antigone, σε ιδέα, σκηνοθεσία και ερμηνεία Τάτους Δέδε, εξερευνά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελληνίδα γυναίκα στα πλαίσια του αγώνα της να μείνει στην πατρίδα της σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ο αγώνας της να μείνει και το σθένος που χρειάζεται για να υποστηρίξει την επιλογή της αντανακλά τον αγώνα και την αντοχή που επέδειξε η τραγική ηρωίδα Αντιγόνη. Το ταξίδι και των δύο είναι ένα ταξίδι προσωπικής ανακάλυψης. Μαζί της επισκηνής η Ροδούλα Γκουλιαμπέρη που υπογράφει τη χορογραφία. 16 έως 19 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αμαλία. Έχοντας κυκλοφορήσει το 5ο άλμπουμ τους, Reptiles Return, οι Μοσκοβίτες Rockers με το όνομα The Restoned έρχονται να προτείνουν τη δική τους ανάγνωση της ροκ κληρονομιάς στο σέμε της με την παντελή απουσία φωνητικών και την κυριαρχία μιας σκληρής κιθάρας που κάνει με κάθε τρόπο αισθητή την παρουσία της, φλερτάροντας με την ψυχεδέλεια. Ήλια Λίπτιν στις κιθάρες, samples και εφέ. Βλάντιμιρ Κισλιάκοφ, μπάσο και Γιάροσλαφ Σεφτσένκο, drums. Τη συναυλία ανοίγουν οι καβαλιώτες Dead Dance. Στις 15 Φεβρουαρίου στις 10 στο Ρόβερμπαχ.